Από την ώρα που θα επιτρέψω στον εαυτό μου να γελάσει δημόσια και αρχίσω τις ερμηνείες, το έκανα από αμηχανία ή το έκανα έτσι, όταν ξέρω με τραβάει η κάμερα, είναι θέση. Και εγώ σε αυτή τη θέση είμαι απέναντι. Μιλάμε για κάτι που δεν το έχουμε δει, νομίζω, κανένα άλλο εκτός από εσάς. Και προς το τέλος μιας εκπομπής που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσουμε. Δεν με ρώτησε κανένα σε μένα, αφού δεν το έχει δει, αν ήθελα να βλέπω τη μούρη μου ξανά και ξανά διά του ντοκιμαντέρ ως διαφημιστικό του μεγάλου μεγέθους του πολιτικού ανδρός, κατά την άποψή μου τσογλάν μπόι, που λέγεται μετά από αυτό Τσίπρας. Ναι, αλλά... Με χρησιμοποίησε ως διαφημιστικό υλικό. Ακούστε. Από την ώρα που με χρησιμοποίησε ως διαφημιστικό υλικό, θα μου πεις ιστορικό γεγονός είναι το Χαστούκι, θαυμάσια. Η τοποθέτηση απέναντι στα ιστερικά γεγονότα είναι αυτή που φτιάχνει θέση. Κυρία Κανέλη, ο πολιτικός λόγος και ειδικά της αριστεράς μπορείτε να τον υπερασπιστείτε όσο θέλετε. Δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούνται λόγια όπως τσογλάν μπόι για ένα πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι θέμα πολιτικού ήθους. Το πολιτικό ήθος της αριστεράς συνεπάγεται, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλε, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντι. Ένας Μπολσεβίκος δεν θα έλεγε ποτέ αυτό το οποίο είπατε τώρα. Ποτέ, ποτέ αριστερός στην Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει για πολιτικό αντίπαλο. Δεν διατείνομαι ότι είμαι Μπολσεβίκα, δεν τα κατάφερα ακόμα. Όταν θα γίνω θα μου μιλήσετε. Σογλάνι δεν έχει πει ποτέ κανένας αριστερός πολιτικό του αντίπαλο. Αυτή είναι συμπεριφορά Σογλανιού. Όχι για το κόμμα. Όταν για το εγώ του. Γελάει απέναντι σε φασιστική πρακτική, μιλάω, είναι τσογλάνι. Δεν μιλάω για το πολιτικό είδος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μιλάω εγώ, για το προσωπικό σας πολιτικό είδος. Φέρω εγώ. Ακριβώς. Και εγώ αυτό λέω. Εγώ. Και εγώ αυτό την προσωπική λέω. Ευθύνη εγώ αυτό να λέω. Χαρακτηρίσω τσογλάνικη συμπεριφορά τη χρησιμοποίηση του Χαστικιού για την ηρωοποίηση του Τσίπρα. Γιατί εγώ σηκώθηκα να υπερασπιστώ εκείνη την ημέρα κανένα τη συνάδελφο υποψηφία δεν θα Δούρου, αγαπητέ μου. Τις εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιείτε. Α, δεν πειράζει. Μία ζωή όταν δεν σας συμφέρει η κριτική από το ΚΚΕ, μιλάτε για το ήθος του ΚΚΕ. Όταν το ΚΚΕ δεν συμφωνεί να κάνει κυβέρνηση μαζί σας, τότε μετατρέπεται σε ανήθικο. Σας μιλάω. Αλίμονο το ήθος το δικό σας, κυρία Κανέλη, ήταν το ήθος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το ήθος το δικό μου, για το ήθος το δικό μου, κόμμα, κυρία είμαι υπόλογη απέναντι σε αυτούς που με είδανε. Έχει 90 χρόνια δεν θα μου κάνετε αγώνες και θυσία και δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση. Θα για να υπερασπιστείτε το Τζίπρα, υπερασπίζεστε τώρα σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση το ήθος του ΚΚΕ δεν είναι το δικό σας ήθος, κυρία Κανέλη. Δεν αποφεύγω καθόλου. Σας και σε καμία ακριβώς, περίπτωση η αριστερά Κανέλη, δεν είναι. Κυρία το τυφλό εγώ του κυρίου ότι, Τσίπρα. Σας είπα, ο οποίος δεν ολιγορεί προουδενός. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα και σας μιλάω. Θα πατήσει σε οποιοδήποτε πτώμα ο κύριος Τσίπρας και αυτό δεν είναι ήθος της αριστεράς.